Θα ήθελα να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Και να πω προκαταβολικά ότι ο προηγούμενος, ότι υπογράφω και με τα δύο χέρια όσα είπε ο προηγούμενος ομιλητής, ο οποίος μου έκανε μάλιστα και μια εργασία φορά, που προοικονόμησε χρόνο για αρκετά από αυτά που θα ήθελα να πω. Κατά την αναρτήρια συνεδρία, είχα υποσχεθεί να σας διαβάσω μια μικρή μαρτυρία που έχει σχέση με το χώρο που βρισκόμαστε. Προπαντός για την περίοδο που διαρκόμαστε και να εξηγήσω την προσωπική μου θέση, γιατί εδώ δεν μιλάμε ως κομματικοί ιστρούκτορες, όπως μας κατηγορούν κάποιοι. Αντιπαρέρχομαι τα όσα έχουν οι γνωστοί κύκλοι εκτοξεύσει εναντίον μας. Είναι μια από τις αναμνήσεις ενός αγωνιστή της αριστεράς, του Λευτέρη του Ελευθερίου, από τη μαύρη εμπειρία της κατοχής. Και να ξέρετε ότι έτσι όπου καθόμαστε, όπως και πολλές άλλες στην περίοδο της κατοχής, ήταν το γερμανικό στρατιωτικό νοσοκομείο. Και οι τότε φοιτητές έδωσαν με τους καθηγητές τους, όχι όπως δυστυχώς, τη μάχη, για να μπορούν να παρακολουθούν μαθήματα. Πρέπει να τους θυμόμαστε τους. Κάποιον τα πορτρέτα είναι κρεμασμένα μέσα στην αίθουσα. Και είχα πει στην αναρτήρια συνεδρίαση ότι η δημοτική μας κίνηση που έχω τιμή να την εκπροσωπώ στο Δημοτικό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης, η Ανοιχτή Πόλη, έχει ζητήσει να αποδοθεί επιτέλους το όνομα του Μητροπολίτη Ιωακήμ Κοζάνης, που μαζί με τις μονάδες του Ελλάς αποβιβάστηκαν στη Θεσσαλονίκη και στην κυριολεξία τη γλίτωσαν κόντρα στις συμφωνίες της Βάρκηζας από την καταστροφή. Το τι έγινε βέβαια με τον Ιωακήμ Κοζάνης υπόθηκε και προηγουμένως. Αντίθετα, αυτοί που υποδέχτηκαν τα ναζιστικά στρατεύματα, όπως δυστυχώς ο Μητροπολίτης Γενάντιος, ο καθηγητής Βυσουκίδης, ο στρατιωτικός διοικητής Ρακαβής, ο δήμαρχος Μερκουρίου, έχουν αυτή τη στιγμή δρόμους στην πόλη που κατά σατανική σύμπτωση τους έδωσε το τυραννικό χουντικό καθεστώς. Δεν τα λέω αυτά για λόγους έτσι ιδεολογικού ή πολιτικού ρεβασισμού. Γιατί προσέρχομαι σε αυτή τη συζήτηση με μια βασική αρχή η οποία έχει διατυπώνει ο Μάρξ στην εξαιρετική του διατριβή, καθόλου τυχαία, για τις διαφορές της Δημοκρίτειας από την Επικούρια Φιλοσοφία. Επαναλαμβάνει κάτι που είχε γράψει ως μαθητής και τον έδειξαν από το σχολείο, που ξέρω από τις βιογραφίες του. Έλεγε λοιπόν εκεί ότι η φιλοσοφία, σαν τον μυθικό Προμηθέα, πρέπει να πολεμάει όλους τους επουράνιους και επίγειους θεούς, συμπληρώνοντας βέβαια στη διατριβή ότι ότι πρώτη στο καθήκον του ερευνητή της αλήθειας είναι να κοιμάει κατευθείαν πάνω της, δίχως να κοιτάει ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Αυτό την παρακαταθήκη μας έφερε, μας άφησε. Εγώ ως ταπεινός μαθητής του θα προσπαθήσω να την εφαρμόσω. Θέλω να σας διαβάσω όμως αυτή τη μαρτυρία, την ανάμνηση. Λέει λοιπόν ο Λευτέρης του Ελευθερίου: «Η πείνα της κατοχής και οι αρρώστιες που τη συνόδευαν, ιδιαίτερα στις λαϊκές συνοικίες, έπληταν την υγεία των παιδιών. Η αβιταμίνωση ήταν η πιο συνηθισμένη αρρώστια. Με πρωτοβουλία στελεχών και μελών της ΕΠΟΝ, ιδρύθηκε ο Οργανισμός Ψυχαγωγίας Υγείας Παιδιού για να καλύψει τις βασικές ανάγκες των παιδιών, γιατί έως τότε αυτές ικανοποιούνταν από μαζικές οργανώσεις όπως ήταν η ΕΟΚΑ, η Χριστιανική Ένωση Νεανίδων, η ΧΑΝ, το Λύκειο Ελληνίδων, το Άσυλο του Παιδιού, οι δυο ναυτικοί όμιλοι που είχαν και παιδιά και παιδικά συσίτια, τον Παπά Θεοφάνου Θεού.
Στις οργανώσεις αυτές με τα κλείστα οικονομικά μέσα προσανατολίζονταν οι οργανώσεις της ΕΠΟΝΕΣ στις συνοικίες όπως το Διοικητήριο, στην Τούβα και ανέπτυσαν μαζική δράση. Ο οργανισμός λοιπόν δημιουργήθηκε και για να ανεβάσει σε ανώτερο επίπεδο τη μαζική δραστηριότητα για να ικανοποιήσει τις ανάγκες των παιδιών. Επικεφαλής αυτού του οργανισμού, σε αυτό θέλω να αναφερθώ ιδιαίτερα, με καταστατικό εγκεκριμένο από τις δικαστικές αρχές κατοχή, ήταν πρόεδρος ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αντώνιος Σιγάλας και μέλη του διανοούμενοι άντρες και γυναίκες. Ο διαπρεπής καθηγητής με κύρος μέσα και έξω από την Ελλάδα είναι ο οργανωτής της Δημοτικής Βιβλιοθήκης της Θεσσαλονίκης και ο εμπνευστής και αντιπρόεδρος της εταιρείας Μακεδονισμός Σπουδών. Ήταν επίσης ο βασικός δημιουργός του πρώτου Λαϊκού Πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη που λειτουργήσε παράλληλα με το Πανεπιστήμιο το 1927. Ο καθηγητής Αντώνιος Σιγάλας δεν ήταν μαρξιστής, ούτε οργανωμένος όπως άλλοι καθηγητές, όπως ο πρώτος δήμαρχος της πόλης και πρίτανης ο Δημήτριος Καβάδας. Τη σύνδεσή του με την οργάνωση και τις ανάγκες της την είχε με το Προεδρείο της ΕΠΟΝ. Είχα και εγώ μια συνάντηση μαζί του, στην οποία συζητήσαμε προβλήματα πολιτικής και κοινωνικής φιλοσοφίας, γενικότερα κοινωνικής θεωρίας. Θυμάμαι ότι αναφερόμενος στη σχέση μαρξισμού και χριστιανισμού μου είχε πει χαρακτηριστικά: «Η κοινωνική εξέλιξη είναι ένα ποτάμι που κυλάει σε μια βαθιά κήτη. Απ' τη μια όχθη είναι οι μαρξιστές, από την άλλη οι χριστιανοί. Χρειάζεται για μένα μια γέφυρα για να ανανωθούν οι δύο όχθες, η χριστιανική και η μαρξιστική». Εννοούσε τον αλλονισμό αλληλεγγύης που είχαν δημιουργήσει για την περίπτωση των παιδιών. Ο δημιουργικός χαρακτήρας της συζήτησης, το πνεύμα του διαλόγου τη διέκρινε, η απουσία μονολυθικών και άτεκτων διατυπώσεων πλησίασε τον καθηγητή περισσότερο προς την ΕΠΟΝ και δέχτηκε έτσι να αναλάβει την Προεδρία του Οργανισμού για την προστασία των παιδιών. Πλαισιωμένος μάλιστα από προσωπικότητες χωρίς ιδεολογική ταύτιση. Ποιος ήταν αυτός ο ρόλος, και θέλω εδώ να το τονίσω, γιατί ο δικός μας ο χώρος έχει αναλάβει, όπως ξέρετε, πάρα πολλές πρωτοβουλίες αλληλεγγύης. Το αποτέλεσμα αυτού του οργανισμού, που μάλιστα οργάνωσε και η εβδομάδα για το παιδί, ήταν να γίνει στην πράξη το προζήμι για τη δημιουργία των Λαϊκών Επιτροπών των Συνοικιών της Θεσσαλονίκης που άρχισαν να δημιουργούνται το καλοκαίρι του 1944. Οι συνοικιακές οργανώσεις της ΕΠΟΝ είχαν αποκτήσει πια την πρακτική δυνατότητα του μαζικού προσανατολισμού και μαζικού κινήματος, με συνέπεια την επιτάχυση της μαζικοποίησής τους και την ανάπτυξη των δικών τους τοπικών στρατιωτικών. Ποια ήταν η τύχη του Σιγάλα το 1946 μαζί με άλλους προοδευτικούς και αριστερούς καθηγητές αντιστασιακούς στα χρόνια της κατοχής, τον μισαλόδοξο μετανηπιακό καθεστώς, τον πρωταγωνιστή, τον καθηγητή του Βυζουκίδη, τους πέταξε από το Πανεπιστήμιο. Τα αναφέρω αυτά γιατί, όχι γιατί είμαι ο παδός της θεωρίας που λέει ότι η ιστορία είναι επανάληψη, αλλά γιατί οι συνθήκες που ζούμε, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να αντλούμε, να αρδεύουμε από τις καλύτερες αγωνιστικές παραδόσεις αυτής της πόλης. Παραδόσεις που τις έγραψαν άνθρωποι που δεν ήταν ακυρωμένοι ιδεολογικά, αλλά που ξεκινούσαν από τις βαθύτερες κοινωνικές ανάγκες. Και να έρθω τώρα στο προκείμενο. Ξέρετε πολύ καλά ότι το θέμα των θρησκευτικών στο σχολείο, το οποίο διαφορετικά των σχέσεων εκκλησίας και εκπαίδευσης, αποτελεί ένα διαρκές casus belli, όχι μόνο για το εκπαιδευτικό κίνημα. Και νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, να ξέρουμε τι έχει συμβεί για να δούμε και τι δρόμοι μπορεί να ανοίξουν, όπως αυτοί που προτάθηκαν προηγουμένως. Αποτελούμε
κατά τον συνταγματολόγο καθηγητή στην εξαντλητική του κατά τη γνώμη μου μελέτη, τον καθηγητή Σωτηρέλη, θρησκεία και εκπαίδευση, την πιο ακραία περίπτωση χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη αυτό που ο καθηγητής Καζεπίδης ονόμαζε νοθεία της πνευματικής ανάπτυξης των νέων και ο διαποτισμός τους με θρησκευτικοπολιτικά δόγματα. Αυτά τα ανέφερε σε ένα άρθρο του το 1977-1979 στο θεωρητικό περιοδικό της ΟΜΕ, Λόγος και Πράξη, άρθρο για το οποίο η τότε διοίκηση της ΟΜΕ σύρθηκε στα δικαστήρια. Βέβαια, η κρατική εκπαίδευση και η νομοκρατούσα εκκλησία στη χώρα μας αποτέλεσαν βασικούς πυλώνες της συγκρότησης του έθνους κράτους. Η θεσμικά κατοχυρωμένη ασυλία της εκκλησίας ανάγει τις καταβολές του ελληνικού κράτους. Όπως και η κρατικοποίηση των εκκλησιών αποτελεί ιδρυτικό στοιχείο των εθνικών κρατών στα Βαλκάνια. Ο Ορθόδοξος Κλήρος της Ανατολής εναγκαλίστηκε την κρατική εξουσία γιατί το αναγνωρίστηκε κεντρικός ρόλος τόσο στην καταγίεση των αποφάσεών της όσο και στη διαμόρφωση της κοινωνίας των πολιτών. Στην ουσία όμως, αυτό που συνέβη ήταν να δημιουργηθεί, όπως λέει ο καθηγητής Διαμαντούρος, ένα τύπης αστικό κράτος στο οποίο οι αστικοί θεσμοί είχαν προσαρμοστεί στις ανάγκες μιας προαστικής κοινωνίας, στην οποία βέβαια η θρησκεία έπαιζε σημαντικό ρόλο. Για τους λόγους αυτούς, οι δύο επίσημες εξουσίες που καθιερώνονται στην ελληνική κοινωνία, κράτος και θρησκεία, οφείλουν να παρέχουν η μία στην άλλη προστασία εφόσον επιδιώκουν κοινούς σκοπούς και στόχους. Έτσι, σύμφωνα με ένα κείμενο, η Ιερά Σύνοδος επαγγελμεί στο περιεχόμενο των εις χρήση της δεολαίας και του κλήρου είτε έξωθεν του βασιλείου εισαγωμένων είτε εν τη Ελλάδα δημοσιευμένων βιβλίων, πινάκων και άλλων εντύπων άντε να πραγματεύονται περί αντικειμένων θρησκευτικών. Και ως άκης πληροφορηθεί ότι τα διάφτα περιεχόμενα καθιοδήποτε τρόπον είναι βλαπτικά εκ της χρήσης όσων προς τα θεία δόγματα, τα ιερά μυστήρια, τους εκκλησιαστικούς κανόνες, την ιερά δασκαλία, τα σειρά παραδόσεις και τελετάς, τα έθιμα της Ορθοδόξης Ανατολικής Εκκλησίας, ζητεί τη σύμπραξη της κυβερνήσεως, εις απαγόρευση της χρήσεως αυτών εν της σχολής, το δε συγγραφέα ή κυρίως ή το κυρίως ή τον κατηγορεί ανεκδότην αυτών ή τον τυπογράφων ή τον βιβλιοπόλεμο, καταγγέλει στην πολιτική αρχή δια να ενεργηθώσει κατά αυτήν τα παρά των πολιτικών νόμων οριζόμενα, εάν ούτε είναι κοσμική. Προσέξτε τώρα, κληρικοί δεόντες επιτιμώνται υπό της εκκλησιαστικής αρχής και καταγγέλλονται στην κυβέρνηση, όπως αυτή ενεργήσει και κατά αυτόν και παρά των πολιτικών νόμων, κατά των πολιτικών νόμων οριζόμενα. Προσέξτε κάτι, το διάβασα αυτό, γιατί αυτός ο νόμος, αν δεν κάνω λάθος, είναι ένα, οι αρμοδιότεροι από μένα κληρικοί θα το ξέρουν, ήταν, αν δεν κάνω λάθος, ο καταστατικός χάρτης της Εκκλησίας, που ίσχυσε περισσότερο από ένα αιώνα και οδήγησε βέβαια στην επιβολή μιας λογοκρισίας, που ορισμένους φανατικούς τους οδήγησε πέρα και το κάψιμο των βιβλίων, όπως έγινε στη Θεσσαλονίκη εδώ την περίοδο της μεταξικής δικτατορίας. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν το γεγονός ότι παρόλο που συνταγματικά κατοχυρώνονταν η ανεξιθρησία, στην ουσία αυτή η συνταγματική δέσμευση αναιρέθηκε εφόσον η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης και η δυνατότητα απρόσκοπτης της επιλογής θρησκεύματος εκλαμβανόταν εκ προημίου ως άσκηση πνευματικής βίας και θεωρούνται προσκυλητισμός. Μέσα λοιπόν από το θρησκευτικό έλεγχο της συνελληνικής κοινωνίας διαμορφώνονταν συγκεκριμένα δίκτυα πολιτικού, κοινωνικού και ιδεολογικού ελέγχου της διαφορετικότητας. Και φυσικά η εκπαίδευση αποτέλεσε η ίδια εκπαιδευτική διαδικασία
το άμεσο πεδίο εφαρμογής αυτών των ελέγχων. Έτσι, σε διατάγματα του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαίδευσης αναφέρεται ότι στα σχολεία και ρητώσει στα κοινά και ελληνικά να διδάσκουν τόσα Σερβία δεν περιέχουν τι υποπτών. Την επιθεώρηση αυτών των βιβλίων επεφορτίστηκε ο διευθυντής των σχολείων τούτων, ώστε χρεωστεί να εισάξει μόνη παρά της Ιεράς Συνόδου Ευρυθή σαν κατήχηση. Ο κατηχητικός λοιπόν, όπως τονίστηκε προηγουμένως, χαρακτήρας του μαθήματος των θρησκευτικών και η στενή διασύνδεσή του με τα εθνικά ιδανικά της φυλής, αλλά και την Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία, φαίνεται και με τα όσα έλεγε ο καθηγητής Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Παναγιώτης Μπρατσιώτης, στο τρίτο Πανελλήνιο Θεολογικό Συνέδριο του 1963 για το ρόλο του θεολόγου στη δημόσια εκπαίδευση. Ο προσδιορισμός της θέσης του θεολόγου εν τη μέση και τη εθνική καθόλου παιδεία, ο οποίος εξ επόψεως θεολογικής και εκκλησιαστικής είναι κυρίως υπήν, παρόλη την δημοσιοϋπαλληλική ή ιδιωτικοϋπαλληλική του ιδιότητα, προσέξτε, ο εντολοδόχος της Εκκλησίας, ο εμπιστευόμενος στην κατοίκηση των Ορθοδόξων Ελληνοπαίδων, ο κατηχητής. Πώς αυτό εκφράστηκε, αν θέλετε, και σε συμβολικό επίπεδο? Πρώτα-πρώτα, στα χρόνια της Οθωμανικής περίοδου, μετατέθηκε η Εθνική Γιορτή από την 1η Γενάρη, όπως την είχε καθιερώσει η πρώτη Εθνοσυνέλευση της Επιτάρου, στις 25 Μάρτη, αυτό έγινε το 1838, προκειμένου ο Όθωνας βέβαια να την αποκόψει από τις επαναστατικές φιλελεύθερες καταβολές της και να την προσδώσει θρησκευτικό χαρακτήρα στα πλαίσια των συναλλαγών που είχε με την Εκκλησία, η οποία είχε γίνει ήδη αυτοκέφαλος. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Να συγκεντρωθεί η έννοια πολίτης στο πιστός Ορθόδοξος Χριστιανός και να επιβληθεί ένα είδος θρησκευτικού πατριωτισμού. Μάλιστα αργότερα, όπως ξέρετε, με το ανιστόρητο εμπολής αμάργαμα του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού επιβλήθηκε ο κατηχητισμός και η θρησκευτική μονοφωνία στο σχολείο, όπως τονίστηκε και προηγουμένως. Μάλιστα, αυτό το ιδεολογικό αμάργαμα συνταγματοποιήθηκε το 1952 στην προσπάθεια να απαλλαγεί, όπως έλεγε, η ανάγνωση της ελληνικής ιστορίας, να καθαρθεί από ξένα προς την ορθοδοξία στοιχεία, ώστε να υπάρξει μια αρμονική συζυγία των ιερών γραμμάτων με τη θύραθεν κλασική παιδεία, που θεματοφύλακάς της και κυβωτός αναγορευόταν η Ορθόδοξη Εκκλησία, εξομολύνοντας βέβαια κάθε ευρωπαϊκή διαμεσολάβηση και τον επάρατο, όπως τον λέγαμε παλιότερα, νέο ελληνικό διαπολισμό. Αγαπητοί αδέρφια, ξέρω ότι ο ρόλος μου είναι άγνωστος, αλλά μπήκες στο πεντάλεπτο. Μπήκα στο πεντάλεπτο. Η παρουσία λοιπόν ενός θρησκευτικού ανορθολογισμού που επιβλήθηκε στην ελληνική κοινωνία και ιδιαίτερα και τον ελληνικό ιστό, ουσιαστικά συνέχεια το χαρακτήρα του πολίτη και του πιστού, ενώ καθιέρωνε κανόνες κοινωνικού ελέγχου σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα. Εάν μια κοινωνία, όπως η ελληνική, στην οποία η θρησκεία χρησιμοποιήθηκε με μονοδιάστατο τρόπο προκειμένου να παρακάγει τις συγκεκριμένες δομές εξουσίας ελέγχοντας τη θρησκευτική αγωγή και μέσω αυτής προσδιορίζει νοηματικά τις πολιτικές και κοινωνικές συμπεριφορές, σήμερα, θα έρθω στο σήμερα, είναι περισσότερο επιτακτική η ανάγκη της μετάβασης από την πατερναλιστική μονοδιάστατη αυτή χειραγώγηση της πολιτικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής σε μια διαφορετική προσέγγιση της θρησκείας στο σύγχρονο δημόσιο σχολείο.
Σεβασμιότατο, αλλά και από τον κύριο Παπαγιάννα, οι προτάσεις που ήδη αναζητούνται, γιατί δεν είμαστε εδώ κάποια εξαίρεση, θα έλεγα, γύρω από το ζήτημα αυτό. Γι' αυτό, και καθώς ο χρόνος δεν το επιτρέπει, θέλω να σας πω πολύ συνοπτικά το τι κατά τη γνώμη μου, και δεν ατυχεί μόνο τις δικές μου απόψεις, αν θέλετε, αποτελεί και το συνδικαλιστικό και το κεκτημένο στα ζητήματα αυτά ή την άποψη, εν πάση περιπτώσει, που έχει επικρατήσει και στα συνδικαλιστικά όργανα, τα οποία της ΟΜΕ, τα οποία υπηρέτησα και πολλά χρόνια. Νομίζουμε ότι το δημόσιο σχολείο οφείλει να είναι ουδετερόθεσκο με την έννοια της μη προβολής μιας επίσημης θρησκείας ως κυρίαρχης, πολύ δε περισσότερο μέσω αυτής της προβολής, μέσω αυτής στην προβολή μιας επίσημης ιδεολογικής και πολιτικής θεωρίας. Από την άλλη μεριά, το ουδετερόθεσκο σχολείο είναι το μοναδικό σχολείο που μπορεί να ειδηθεί την αντικειμενική μελέτη της θρησκείας του σκόπους του μέσω της επιστημονικής διερεύνησής της. Είμαστε κατά της κατάργησης του μαθήματος. Είμαστε υπέρ της αναμόρφωσής του. Είμαστε κατά του θρησκευτικού αναλφαβητισμού, όπως είμαστε και κατά του ιστορικού αναλφαβητισμού, για να κάνω μια αναλογία. Σκοπός βέβαια αυτού του σχολείου δεν θα είναι η δημιουργία μαθητών οπαδών του οποιοδήποτε δόγματος. Κλείνοντας με την αρχή του Προεδρείου, θέλω να πω ότι η άποψη αυτή συμπλέει με τον κοσμικό χαρακτήρα του κράτους που θέλουμε εμείς, που οφείλει να διασφαλίζει πάνω απ' όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα των πολιτών, ένα από τα οποία αποτελεί και η συνταγματική κατοχήρηση της ελευθερίας της θρησκευτικής συνείδησης. Πολύ σωστά έχουν παρατηρήσει οι συνταγματολόγοι ότι υπάρχει ένα είδος συνταγματικής σχιζοφρένειας στο ελληνικό σύνταγμα. Στην ουσία το ουδετερόθεσκο σχολείο δεν διαφορεί για τη θρησκεία, εφόσον δεν προϋποθέτει την αποδοχή κάποιας θρησκείας, αλλά πολύ περισσότερο καλεί τους μαθητές, ανεξάρτητα από τη θρησκευτική ή μη πίστη τους, σε μια θρησκεία, να προβληματιστούν για τα πολύ ζωτικά θέματα που αφορούν την παρουσία της θρησκείας στις συγκεκριμένες κοινωνίες. Όπως αντιλαμβάνεται κάποιος, το ουδετερόθεσκο σχολείο κάνει περισσότερο δυνατή τη συνύπαρξη των μαθητών διαφορετικών πολιτιστικών και θρησκευτικών μορφωμάτων στη βάση όχι της θρησκευτικής τους πίστης, η οποία άλλωστε σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία πολλές φορές διχάζει, αλλά στη βάση των πολύ σημαντικότερων για τη δημοκρατική συγκρότηση του κοινωνικού ιστού αρχών, όπως είναι η ελευθερία, η ισότητα, η κοινωνική δικαιοσύνη, στις οποίες οφείλουν να συμβάλλουν ουσιαστικά όλες οι θρησκείες. Και επιτρέψτε να κλείσω με κάτι που έγραψε ο Ευάγγελος Παπανούτσος, νομίζω το όνομά του θα επιτρέψει γιατί δεν τον παραχώρησε τον χρόνο. Ο Ευάγγελος Παπανούτσος λοιπόν δεν είναι το δικό μου απόψε, το λέω με τον κύριο Σκανδρόπου, αυτό που όλοι σας το ξέρετε. Κάποτε μάλιστα να πω ότι όταν ήμασταν στις φυλακές της Έγινας δεν μας έδωσαν επέτρεψαν να μπει στο θάλαμο η κριτική του καθαρού λόγου του Κάντ, γιατί την είχε μεταφράσει ο συνοδοιπόρος του κομμουνισμού Παπανούτσος και είχε βάλει τα δικά του, όπως μου είπε ο διευθυντής. Αυτή μου είχε δωρέσει αυτόρμητα. Τι έγραφε λοιπόν ο Ευάγγελος Παπανούτσος. 28/5/1980 σχολιάζοντας τη δίκη εναντίον της ΟΛΜΕ. Ο χριστιανισμός είναι πριν απ' όλα θρησκεία της ελευθερίας και της αγάπης. Επομένως είναι ξένος προς τη μυσαλλοδοξία, το πείσμα και το φανατισμό. Θα σας πω ότι είχε πρωταγωνιστήσει στην 5η Αναθεωρητική Βουλή στις συζητήσεις τις σχετικές με τη θρησκεία και την παιδεία των άρθρων των επίμαχων άρθρων συντάγματος. Προς τη γενική αυτή αρχή, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι συμφωνούν τα κυριότερα άρθρα του νέου μας συντάγματος που ψηφίστηκαν από τα πλείστα μέλη της εκλεγμένης Βουλής. Το Σύνταγμα τούτο είναι από τα πιο φιλελεύθερα του σύγχρονου κόσμου, καθιερώνει τη θρησκευτική ελευθερία για όλους τους Έλληνες και ειδικά στο άρθρο 16,
που ορίζουν τους σκοπούς της παιδείας. Λέει η Ρητά ότι η σκοπή αυτή είναι η θρησκευτική, προσοχή, όχι η χριστιανική, αλλά η θρησκευτική, γιατί υπάρχουν και Έλληνες μη χριστιανοί, μη ορθόδοξοι χριστιανοί. Και η ηθική αγωγή των ελληνοπαίδων, καθώς και η διάκριση τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες. Τούτο το τελευταίο έχει μεγάλη σημασία. Είτε παράλληλα προς τη θρησκευτική και ηθική αγωγή, είτε δια της θρησκευτικής και ηθικής αγωγής, σκοπός της ελληνικής παιδείας παραμένει για όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες κατά το σημερινό μας Σύνταγμα η διάπλαση των ελληνοπαίδων σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες. Και τέτοιοι πολίτες είναι βέβαιο ότι δεν γίνονται οι μαθητές μας με τον καταναγκασμό, τη βία και τις απειλές. Και κατά τη γνώμη μου η απόφαση του εφετείου οργανώνει έχει το χαρακτήρα ενός τέτοιου καταναγκασμού. Ο Χριστός το είπε θαυμάσιο στο Ευαγγέλιο. Όποιος θέλει να έρθει πίσω μου, ας σηκώσει το σταυρό του και ας με ακολουθήσει. Ευχαριστώ.